λέτε ότι θα χρειαστούν 700 ευρώ για προληπτικές εξετάσεις όλων των τμήματων, όλων των εργαζομένων. Κάνουμε εξετάσεις και παράκληση και για να μην ταλαιπωρούν οι εργαζόμενοι, αλλά και γιατί ο χώρος της νέας μήνης πρέπει να υπηρετηθεί από εμάς, ενώ ο χειρονομικός, να δούμε μήπως καλύτερα είναι να είναι στον χώρο της νέας μήνης. Αυτό πρόκειται για το πρόγραμμα του ημεπερά για τα παιδιά που δεν έχει με το σπάκι σημαίνει σχέδιο για όσο σας δείχνει λιγότερα. Θα έμπλεξα. Έχετε ένα άλλο κωδικό. Για το κωδικό εγώ θα πω. Προμήθεια για τη βιώση μια στιγμή συνειδητικότητα. Έχετε άλλο κωδικό. Αυτό σχολείο. Αυτό άλλο είναι. Εγώ σχετικά με το πρόγραμμα του ημεπερά έχει κρυφθεί. Είμαστε δάμοι. Πρέπει να δημοκρατήσει. Πρώτα θα αρχίσει, όπως προβλέπετε, η μελέτη του εκτός συμβούλου, ο διαμορφωμένος γενικός σύμβουλος, και θα συνεχίσουμε με την προμήθεια των μονομοδοπών δικάτων, θα συνεχίσουμε με την... Γιατί βάζετε ένα ευρώ και δεν τα βάζει ένα αμυντικά. Γιατί δεν σας διευκόμαστε. Πώς θα δημοκρατήσουμε. Είναι ένα δημοκρατικό βοήθεια, οικονομική παιδιά, γιατί δεν μπορεί να προσπάσει την διαδικασία. Δεδομένου ότι ο τελικός προϋπολογισμός μετά και την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ιανουαρίου θα αρχίσει να περπατάει από τέλος του Ιανουαρίου, είπαμε για τα δύο αυτά ηγηθούμενα έργα να πάρουμε ένα έργο τώρα, έστω και αρχή Δεκέμβρη, βέβαια προβαλιάζαμε από τους 15 Νοεμβρίου, για να αρχίσει να περπατάει, να αρχίσει να περπατάει οι διαδικασίες. Τώρα, αν ήταν απόλυτα σωστό ή όχι, εντάξει, εγώ διατηρώ ένα ερωτηματικό τίποτα. Υπάρχουν τοποθετήσεις, συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Ναι. Αντιρρήσεις από το κύριο Καρκουλή, αρνητική ψήφος. Αρνητική από το από τον κύριο Βρετό, από τον κύριο Γιουλάνη, από τον κύριο Οικονόμου, από τον κύριο Τάντο, από την κυρία Βαμπουρέλη, από τον κύριο Παυλόπουλο, από την κυρία Κωνσταντινίδου. Και κουτελάκι αρνητική. Από την παράταξη. Ναι. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος, η κυρία Αγγελίδου, ο κυρία Γιακοβάκη, ο κύριος Κορμπίνος, η κυρία Κασίμη, η κυρία Κουτεσέ, ο κύριος Μάτζιος, η κυρία Καλαμοπούλου, ο κύριος Καλαντινός. Θετική. Θετική ο κύριος Καλαντινός. Ωραία. Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Το υπαριθμόν 2. Υπαριθμόν 3 θα είναι. Έγκριση τεχνικού προγράμματος του 2020. Ο κύριος Λίμα. Σε ορισμένα ερωτήματα τα οποία θα θέλατε να βάλετε.
Ερωτήσει, μάτε πριν. Για να γίνει και να γίνει μια περίληψη και μια αναφορά, ποια είναι τα έργα που εκκρεμούν σε προσφορά για να δημιουργηθούν και να σκέφτεται. Ο κύριος Γαρίσο. Τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια που θυμάμαι, τα τεχνητά προγράμματα έχουν μια λογική πολύ και περισσότερο ευκολογική. Το τεχνικό πρόγραμμα καλύπτει σύνολο 25-26 εκατομμύρια. Και σύμφωνα με το σχόλιο του κ. Κοστούρου, μπορεί να υλοποιηθεί 1,8. Τελικά βάζουμε 1,2. Προφανώς όλα αυτά είναι με βάση τον προπολογισμό. Εφόσον αναθεωρείται κάθε χρόνο το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε μια τακτική 20 ετών, που το τεχνικό πρόγραμμα είναι ένα ευκολόγιο για να υλοποιηθεί θέλει 5 δεκαετίες. Άλλος κύριος, η κυρία, ο κύριος Πάντης Μάρκης. Μπορείτε λίγο να μας πείτε, Έλα, ποια είναι η εφημερίδα πίνακα, κάποια έργα χαρακτηρίζει τη χρηματοδότησή τους ως χρηματικό υπόλοιπο. Τι σημαίνει αυτό, συνήθως είναι το αποθεματικό του Δήμου, να το πω έτσι. Κάποια έργα χαρακτηρίζονται ως αναμενόμενη χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι την έχουμε διασφαλισμένη αυτή τη χρηματοδότηση ή την διεκδικούμε ή τη διεκδικούμε με πιθανότητες, ας πούμε, ή θέλουμε να αναζητήσουμε την χρηματοδότηση από την Παναγή, ψάχνουμε για διάφορα έργα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο είναι, σε συνέχεια αυτό που είπε ο κ. Γλαρίδης, ότι εν πάση περιπτώσει, όπως και να καταγραφεί, θα το δούμε, αλλά αυτό το ένα τόσο που είναι το ποσό που εκτιμάμαι ότι μπορεί να υλοποιηθεί, ποια έργα αφορά, δηλαδή ποια είναι τα έργα που βλέπουμε να προχωράμε και να υλοποιούμε μέσα στο 20. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό, ο κύριος Πετρός. Καλά. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, περιγραφή των έργων. Αυτό στο κύριο Πετρόφια, αν κατάλαβα καλά, είπε τέτοια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Και ποια θα καλυφθεί με το προϋπολογισμό. Από ίδιους πόρους είναι το έργο των αντιδρών που γίνεται. Με συνεργασία με την περιφέρεια και με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας είναι η ανάπλαση της Ομίλου Παλαιοντόπου και τον Νέο Χριστό. Και αυτή τη στιγμή ξεκινάει το έργο το οποίο είναι η συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων για την όχια του Δήμου Αθηναίων και το παραμιλόγραμμο μεταξύ Εφέσου, Αιγαίου και Κράτητος από τη Σιδρού μέχρι την Ελευθερού Βενιζέλου. Όπως επίσης και έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός αντικάτων τέτοιες τάσεις και την αναβάθμιση του οροφωτισμού. Την κατάσταση όλων των λαπτήρων με λέει. Παίρνουμε αυτό και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα μας ειδοποιεί αν τη μη υπάρχει και κάποιος καμένος να λαμπτήρες. Άρα είναι αυτά τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Τώρα, όταν λέμε χρηματικό υπόλοιπο, εννοούμε, κύριε Πάντο, ότι αυτή τη στιγμή εννοούμε από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τη μία, και από την άλλη, όταν είναι αναμενόμενη χρηματοδότηση, πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, με κάποια ιεραρχία, η τεχνική μας υπηρεσία προσπαθεί να ολοκληρώσει τις μελέτες, γιατί αν έχουμε τις μελέτες, θα είναι πιο εύκολο να ενταχθεί το πρόγραμμα. Όπου ανοίγει πρόγραμμα και μπορούμε να ενταχθούμε, το κάνουμε. Επιδιωκόμενοι, επομένως, κύριε Δημαρχέ. Δεν περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα. Σωστά, τα έργα είτε είναι μέσω ισόρκη, είτε είναι από την περιφέρεια, δεν περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα τυπικά. Σωστά. Και που έχουν επιθυμεί, που έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες στην Ελλάδα και όλα τα σχετικά.
είναι συνεχιζόμενο, ήταν στο προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα, το 19. Οπότε δεν ξαναμπαίνουν στο 20. Μία χρονιά παίρνουν, από τη στιγμή που δημοκρατούνται και ξεκινάνε διαδικασία του, δεν παίρνουν στο εγώ στο τεχνικό πρόγραμμα. Απλά, επειδή του μικροφόρου που πήρα να διευκρινίσω αυτό με το ΣΒΑΤ, είναι υποέργο του Open Mall. Είναι αυτόνομη χρηματοδότηση του ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο που είναι, όχι, το είναι, είναι στο Δήμο Νέας Μύρνης. Είναι η προμήθεια, το τρίτο υποέργο του Open Mall. Δεν είναι, τι να κάνω, το τρίτο ΣΒΑΚ. Αυτό εγώ το έγραψα, έτσι το έγραψα. Έχετε έγκριση ΣΒΑΚ, λέω, 40.000 εδώ και 1.000. Έχουμε έγκριση μελέτης. Έχουμε έγκριση μελέτης 86.000. Δεν διαφωνώ, ούτε. Άλλο το ένα, δεν απαντώ σε αυτό. Λέω ότι αυτή η προμήθεια προβλέπεται μέσα στη χρηματοδότηση που περνών, είναι το τρίτο υποέργο που αφορά τα ηλεκτροκινούμενα αυτοκίνητα και του σταθμού φόρμανση. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό, είναι μέσα στο περνών. Αυτό είναι το δεκτό. Λοιπόν, τοποθετήσει κάποιου συνάδελφου, ο κ. Κουτελάκη πρώτο, μετά είναι ο κ. Παυλόπουλο. Όχι, δεν είναι ο κ. Παυλόπουλο. Πέστε μου τι θα κάνω το δεύτερο, ο κ. Κουτελάκης, ο κ. Πάντος, ο κ. Κουλάνης, ο κ. Άλλος Νάσκος και ο κ. Κούμπας. Παρακαλώ, κ. Κουτελάκης. Κύριε Πρόεδρε, από αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, οκ, είναι αυτό θέλω να κάνω, ότι αυτοί μας δεν μας πειράζει, αλλά το σχολιάζω, έχει ένα τεχνικό πρόγραμμα 26 εκατομμύρια, κανένα δεν διαφωνεί. Ας είναι 30, ας είναι 50, να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας τι από αυτά είναι εφικτά. Και τι είναι εφικτά χωρίς, ας πούμε, αν θέλετε να προκαλούν κιόλας. Οικονομικά να προκαλούν, όχι ως έφυγε. Δηλαδή, έχουμε ένα οικονομικό υπόλοιπο το οποίο ο κ. Κούπας το έχει καταπαραθρώσει, θα το πούμε μετά. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 7 εκατομμύρια από τα 12. Και έχουμε μέσα, δεν βάζουμε εκεί αναμενόμενο, προσέξτε, γιατί όταν έχετε σε όλο το τεχνικό πρόγραμμα αναμενόμενο, αναμενόμενο, αναμενόμενο και έχετε. Το λέω ως παράδειγμα, δεν είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, χρωματισμοί σχολικό κτηρίο, 2.850.000 από χρηματικό υπόλοιπο. Δηλαδή, τα άλλα δεν θα τα κάνουμε, γιατί είναι αναμενόμενα μέχρι να βρούμε λεφτά, αλλά αυτό μπορεί και να το κάνουμε, 2.850, που δεν θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση και θα είναι από το χρηματικό μας υπόλοιπο. Αν αυτό εσείς το θεωρείτε οικονομική λογική, πέστε μου και εμένα να το κατανοήσουμε. Το 2020 ήταν 250.000 και τα υπόλοιπα το 2021. Μάλιστα. Τώρα το λέτε. Δεν μα την έχετε στείλει εμά ηλεκτρονικά. Δεν την έχετε. Μπορεί να τα έχω λάθο. Εγώ μπορεί να μου πάρετε σε μένα. Γι' αυτό έχω σημειώσει ότι δεν έχω την εισήξη. Δεν το λέω γιατί. Ξεκινάω, τι λέω. Και δήμαρχε, εμείς έτσι κι αλλιώς. Με τη σωστή παρατήρηση του δύο οικονόμου, αυτό είναι πρώτη φορά εμφανίζεται σε προϋπολογισμό, το αναμενόμενοι, 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 απλώς για να μίξουμε οδηγούς και να πούμε, OK, αυτά θέλουμε να κάνουμε. Εμένα δεν με πειράζει το αναμενόμενο. Εγώ μένω στο τι θέλουμε να κάνουμε. Από αυτά τα έργα, αυτά που μπορούν να γίνουν, σας το λέω από τώρα και εδώ θα είμαστε, για να μου την πείτε αν δεν ισχύσει, 2-3 πραγματάκια σημαντικά. Δηλαδή άνω των 200-400.000, αυτά από το 200-300 και κάτω πάει λίγο πολλά. Θα γίνονται τα πεζοδρόμια, μπορεί να ξεκινήσει μια εργολαβία για τα πεζοδρόμια, μπορεί να ξεκινήσει μια εργολαβία για τις ασφαλτοστρώσεις. Διότι παραδείγματος χάρη να σου πω, πού θα κάνει το πεζόδρομο. Έχετε μέσα πεζόδρομο. Λέτε, θα ετοιμάσουμε και μελέτες. Ναι, πέστε το μας. Θα αποφασίσετε, αλλά δεν το έχουμε. Δεν αποφασίσατε, έχουμε πάρει έγκριση από την εποχή σας. Είναι εκεί οι δρόμοι που έχουμε πάρει έγκριση. Αυτό λέω, μα συμφωνώ. Αυτό το λέω. Γιατί δεν μας λέτε ποιους. Πέστε. Από αυτούς τους 60 που είχα χαρακτηρίσει ως πεζόδρομους και των οποίων έγιναν οι 30, 25, 28, από τους υπόλοιπους 30 θα κάνουμε πεζόδρομους. Αυτό το νόημα είναι παρέμβαση μου. Το λέω αυτό. Πέστε μας, ποιος θα κάνει πεζόδρομους.
το έχετε κατά του ή θα αποφασίσετε. Γιατί αυτό θα μπορούσε να έχει τρέξει ήδη αυτό το πρόγραμμα. Στο το 12ο Ολυμπιακό, που θα γίνει και εκεί. Πού έχουμε πει ότι θα γίνει. Και εσύ λίγο. Στο εκεί που σας βαζόταν, αν θυμάστε, το ΙΕ, ήταν τα γραφεία του ΙΕ. Ωραία, πολύ ωραία, σύμφωνο. Για να λόγω το ρώτησα, σύμφωνο. Στο Μηδίας, στην έξω από απλό χρήσιο, Μηδίας, γυμναστήριο και έξω από απλό χρήσιο, το οποίο την είχαμε επιχειρήσει μαζί και την φάγαμε τα μούτρα μας τώρα στο σχολείο. Θα επανέλθουμε, εγώ θα είμαι χαρούμενος να πάτε. Εγώ θα είμαι χαρούμενος αν επανέλθουμε και χάσαμε μια τεράστια υποκομή από τα θρητικά και τα πολιτιστικά στοιχεία των σχολείων. Με τι στοιχεία θα επανέλθουμε, από πού θα δούμε χρηματοδότηση για το αναμενόμενο. Σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξει κάποια πρόσκληση. Και τέτοιες προσκλήσεις για τέτοια πράγματα δεν αναμένονται, κατά τη δική μου άποψη. Να φτιάξουμε την Πλαστεία και τη Φιλαδελφία. Και έχετε 150.000 ευρώ για επικαιροποίηση, υφιστάμενης μελέτης. 150.000 ευρώ για συνάδελφια έκανε η μελέτη όλη του κλειστού γυμναστηρίου των 20 εκατομμυρίων. Και εσείς για επικαιροποίηση μελέτης ενός παιδικού σταθμού βάζουμε, θα μου πείτε αυτός έφτιαξε. Εγώ λέω με την οτροπία βάλαμε τα 150. Δεν λέω αν είναι πολλά λίγα και τα λοιπά για το τεχνικό. Είναι πολλά, πολλά επί της ουσίας. Και τον παιδικό σταθμό αυτό που τον έχουμε αγοράσει εδώ και καιρό, γιατί δεν τον προετοιμάσαμε και εσύ να τον υποβάλουμε στην πρόσκληση της επανάθεσης δημοτικών θεωρίων που είχαμε πρόσφατα. Τι βάλαμε σε αυτή την πρόσκληση, εδώ στο Μαναπάτη, τι βάλαμε κάτι, τι βάλαμε την εθνική στέγη. Κατεβήκαμε με την πρόσκληση που μου είπατε θα βάλουμε την εθνική στέγη με 2-3 εκατομμύρια για την ανακαίνιση του κτηρίου. Λέτε, ανάπλαση οδός Πλαστήρα, Πολυκάρπου και υπόλοιπο ομοίως. Αφήνω το ποσό. Πάλι ένα μενόμενο 5 εκατομμύρια. Ανάπλαση Πλαστήρα, Πολυκάρπου, υπόλοιπο ομοίως 5 εκατομμύρια. Μα το υπόλοιπο της ομοίως είναι το Open Mall. Είναι η χρηματοδότηση του Open Mall. Μέχρι τη Βυζαντίου, πάλι. Τη Βυζαντίου. Το Open Mall, ανάπλαση. Δεν το ήξερα. Έχουμε την παρατήρηση. Όχι, γι' αυτό μπορεί να ξέρει. Έχουμε την παρατήρηση. Εκεί δεν ξέρω γιατί πήγε παρακάτω. Οκ, έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Μελέτη και κατασκευή. Ναι, συμφωνώ με τη διευκρίνησή σας και το μαζεύω. Ό,τι λέω και υπάρχει απάντηση, το μαζεύω. Το κεντρισί, όπου πώς λέμε αυτό το κέντρο ανακυκλώσιμο κτλ. Μάλιστα. Είμαστε σύμφωνοι. Έχουμε διαφωνία στον χώρο. Είμαστε σύμφωνοι στην ουσία. Τι θα το κάνουμε. Οκ. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Οκ. Δεν θα γίνει εκεί μαζί. Σύμφωνοι. Το αποδέχομαι. Ότι μου λέτε εγώ σε τέτοια θέματα που δεν θα το αποδέχομαι. Σε ποιο είναι το σχεδιασμό. Το πάγκο κυκλοφοριακής αγωγής που χρειάζεται 5 στρέμματα. Τόσο θέλει να πάρουν την πληροφοριακή εισαγωγή σύμφωνα με την νομοθεσία. Εκτό αν έχει αλλάξει την νομοθεσία και θέλει ένα στρέμμα. 5 θέλει. Πού θα το κάνει. Πού θα το κάνει, έστω και ω ώρα. Δεν έχουμε χώρο 5 στρέμματα. Και αν είχαμε, 5 στρέμματα, 4 στρέμματα, 3,5 στρέμματα, αυτό που μα λείπει σήμερα στην πόλη, που δεν έχουμε να ανασάγουμε, είναι το πάγκο την πληροφοριακή εισαγωγή. Πέστε πού είναι τα στρέμματα. Γι' αυτό το πάγκο, πόσο το βάλατε και με 350.000, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, με 350.000 τη μελέτη του φαντάζομαι, ή όλο, δεν ξέρω. Μπορεί και όλο. Οκ, μπορεί και όλο αυτό. Πρέπει να μας πείτε πού το σκεφτήκατε, θα το κάνετε. Τα λέω, δεν έχει νόημα η αναφορά. Εγώ, αν πραγματικά. Αν πραγματικά χρειάζονται 5 στρέμματα. Δεν το ήξερα ότι χρειάζεται 5 στρέμματα. Πραγματικά δεν υπάρχει χώρο 5 στρέμματα. Πώς λέτε εσείς, αν είχαμε 5 στρέμματα, θα κάνουμε κάτι άλλο. Καλή δημοκρατία. Εγώ σε αυτό που λέτε, όταν έχουμε 5 στρέμματα, όταν λε και διάλογο, έχουμε διάλογο. Αυτή είναι η υπηρεσία που χρειάζεται
Η τεχνική υπηρεσία πρέπει να θυμηθεί όμως, γιατί πολλές φορές τους λείπει, και όχι στον Διόκο, η συλλογική μνήμη, ότι η πρόταση στον Δήμο Νέας Μύρνης το 2002 είχε γίνει από την τότε πολιτεία για να κάνουμε ένα από τα τέσσερα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής στην πόλη μας, με πλήρη χρηματοδότηση του Υπουργείου Μεταφορών. Όταν ακούσαμε πόσα στρέμματα, και λέμε, οκ, okay, αλλά εμείς δεν έχουμε πόρου, πόσα θέλει, 5 στρέμματα, γεια σας. Δέστε το, δεν με ενοχεί, γιατί δεν είναι το πιο ουσιαστικό, δέστε το, και αν είναι το αφήνετε, όχι τώρα, σε επόμενο. Τελειώνω λέγοντας τα εξής, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι σαφές και δεν είναι ιερασμένο, όχι από την αναφορά, αλλά από μία τοποθέτηση που να λέει, παιδιά, εμείς αυτά τα βάλαμε. Okay. Είναι στόχοι μας, είναι οράματά μας, θα επιδιώξουμε. Οι πρώτες μας προτεραιότητες από αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι είναι αυτά. Ποια είναι τα καινούργια, ποια είναι τα επόμενα, τι θα κάνουμε από δικά μας λεφτά και όχι από αναμενόμενα, αυτό χρειάζεται. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, μία τοποθέτηση του κ. Δημάρχου, του κ. Αντιδημάρχου Εντεταλμένου και καθά. Να ξέρουμε τις προτεραιότητες που θα έχουμε. Γιατί άμα δεν ξέρουμε τις προτεραιότητες, πάλι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο στην αλήθεια. Και σας θυμίζω ότι τα μεγάλα μας έργα έχουν κολλήσει. Και το Χριστό έχει κολλήσει. Το συνόμιση κάναμε 4 χρόνια να το τελειώσουμε από το Σεπτέμβριο του 2014 που δημοκρατήθηκε. Οι παλαιολόγοι και ο Μύρου δεν λέω με ευθύνες του Δήμου, λέω τους χρόνους. Αυτή τη στιγμή μιλάω για χρόνους, δεν μιλάω για ευθύνες. Λοιπόν, θα έχει αξία στο τέλος αυτής της συζήτησης να μπει ο κύριος Δήμαρχος ή όποιος είναι υπέρχος. Οκ, 26 εκατομμύρια. Ποια είναι τα πρώτα 5 που σήμερα μπορούμε να πούμε ότι βρέξει, χιονίσει, θα τα κάνουμε. Βρέξει, χιονίσει. Αυτό θα ήταν τεράστια συμβολή στη συζήτηση. Γιατί τ' άλλο είναι ένα τελείως αόριστο. Στα ερωτήματα πάντως που κάνατε για το θέμα επικαιροποίηση τη μελέτη αποκατάσταση διατηρητήρων, αυτή τη στιγμή θα γίνει από την υπηρεσία, την τεχνική υπηρεσία, έτσι, και δεν πρόκειται να δώσει ποτέ ένα ερωγύρι. Το ερωγύρι δεν έχει αναλάβει τη μελέτη. Θα το πάρει ο κύριο Βασιλιά και μέσα στο ερωτήμα. Δεν είναι στα προγράμματα. Ο κύριο Πάντο δεν είναι κάτι για τον άνθρωπο. Τον πήραμε, να τον ανακαινήσουμε, δεν τον πήραμε, τι γίνεται. Έχουμε για όλες τις λεπτομέρειες εκτός από τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να δεις για τον Νάταλο, να λέω ο κύριος Νάταλος. Στον Νάταλο, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της αγοράς, έτσι το λέω. Περιμένουμε από τους πολιτές να μας φέρουν την άρση των βαρών. Έχουν κάνει δύο δικαστήρια για κάποια βάρη που είχαν ο ένας και ο άλλος. Περιμένουμε, αυτοί μας λένε ότι έως τέλος της χρονιάς θα έχουν βγει από χάρη των δικαστηρίων. Εάν λοιπόν δεν φέρουμε την άρση των βαρών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην αγορά. Εντάξει. Ο κύριος Πάντος. Καταρχάς να πω ότι στις διάφορες χρηματοδοτήσεις δεν βλέπω κάποια αναφορά στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Φιλόδημο. Ποιος θα γίνει όνομα να μας θυμίσετε και λίγο ποια είναι. Και με αυτή την αφορμή, κύριε Πρόεδρε, δεν σας συνέβη το προηγούμενο φορά που το είπα, δεν ξέρω αν έχει ένα νόημα. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο λίγο για το πρόγραμμα Φιλόδημος καταρχάς. Και την προηγούμενη φορά έκανε ο Δήμαρχος που παρουσίασε σωστά λίγο την ενημέρωση που υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σωστά θα παρουσιάσετε την ενημέρωση. Η ενημέρωση αυτή γίνεται, αυτή είναι η άποψη που έχει η τωρινή πολιτική ηγεσία. Δεν θα πω σε μια πολιτική παράθεση προφανώς. Θα φανεί κιόλας, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε μια εικόνα για να μπορούμε να πούμε λίγο σαν πόλη τι έχουμε μπροστά μας, τι υπάρχει μια ανησυχία. Εγώ πολύ χοντρικά λοιπόν να πω ότι το πρόγραμμα Φιλόδημος αντίθετα με αυτό που κάπως υπονοεί το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει κανένα πρόβλημα χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα Φιλόδημος χρηματοδοτείται από μια δανειακή σύμβαση που δίνεται από τα αποθεματικά του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, το οποίο έχει φτάσει 10 εκατομμύρια ευρώ.
τα οποία μπορεί να τα αναπληρώσει, τα αναπληρώνει μέσω δανειακή σύμβαση που έχει το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το Ταμείο Παρακαταθήκων είναι, ας πούμε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα, ως πιστωτικό ίδρυμα, με αυτό συνεργάζεται και για τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Και η δανειακή σύμβαση ή η συμφωνία που υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Πάντοτε, αυτό είναι πάγια πρακτική τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα και σε άλλα τάδε που υπάρχει η χώρα και σε προηγούμενε κυβερνήσει και πιο παλιά τη Νέα Δημοκρατία, δεν σου δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα το σύνολο του ποσού. Αν έχει συμφωνήσει για 1,5 δι για 2 δι, δεν έρχεται να σου δώσει 2 δι να τα έχει να κάθονται. Αλλά ανάλογα με την εξέλιξη των έργων που χρηματοδοτούν αυτά τα 2 δι, προχωράει σε αυξήσει του προπολογισμού που σου δίνει. Άρα, ένα εξωτερικό υπάρχει αυτή η συμφωνία. Αλλά ακόμα και να μην υπήρχε, τα αποθεματικά του Ταμείου Παρακαταθήκων επαρκούν ώστε να δανειοδοτηθεί αυτό το έργο και πολύ περισσότερο με τους ρυθμούς που πολλές φορές ξέρουμε ότι η αυτοδιοίκηση, η ΛΟΠΗ, η ΕΚΑ θα μπορούσε ίσως ακόμα και το ίδιο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για παράδειγμα, φέτος το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει 600 εκατομμύρια υπόλοιπο. Δηλαδή, 600 εκατομμύρια δεν θα δαπανηθούν ενώ είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και είναι πραγματικά χρήματα. Υπαρκτά χρήματα, αυτά ελληνικά χρήματα, δεν θα δαπανηθούν διότι τα αντίστοιχα έργα δεν έχουν οριμάσει ή τέλος πάντων δεν ολοκληρώθηκαν και δεν ξέρω τι. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο υπόλοιπο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που μπορεί να καλύψει αυτές τις δαπάνες, αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όλα πηγαίνουν τέλεια και αυτό το 1,5 δι έπρεπε μέσα σε 2 ή 3 χρόνια να ικανοποιηθεί πλήρως, η συμφωνία που υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το καλύπτει. Άρα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κανένα χρηματοδοτικό κενό. Δεν υπάρχει ούτε κανένα ζήτημα. Αυτό που εμφανίστηκε να λέει κάποια στιγμή ο κ. Υπουργός, ότι και γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει το κενό, εγώ θα σώσω ό,τι μπορεί να πάει στο ΕΣΠΑ. Ούτε αυτό είναι απολύτως ακριβές. Το πρόγραμμα Φιλόδημος έχει σχεδιαστεί εξ αρχής. Θυμίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει υπάρξει για χρηματοδότηση βασικών υποδομών στην αυτοδιοίκηση. Που μένουν εκκρεμείς και πάνω από 20 χρόνια στο προηγούμενο μεγάλο πρόγραμμα του Θησέας. Για όσους θυμούνται πριν από πάνω από 20 χρόνια, και έχουν συμβάλει μεγάλες επενδύσεις που είτε δεν χωράγανε στο ΕΣΠΑ, είτε δεν ήταν επιλέξιμε για ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσα με μετέωρες. Γιατί δεν έχουμε πρωτούλαν από το ελληνικό κράτος. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα εξ αρχής σχεδιάστηκε με δύο πράγματα κατά κόμμα. Όσα έργα είναι δυνητικά επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ, θα μπορούσαν να δούμε εξ αρχής έχουν ενταχθεί στο φιλόδημο με προδιαγραφές τύπου ΕΣΠΑ, έτσι ώστε όταν σε 2 χρόνια από σήμερα, που θα είναι στο τέλος της προγραμματικής περίοδου, θα βγει για παράδειγμα η περιφέρεια ΤΑΒΕ και θα προκηρύξει δίκτυο ίδρυυσης για τους δήμους της, να έχει ξεκινήσει και να έχει οριμάσει ένας μικρός μεσαίος δήμος που δεν έχει δυνατότητα να κάνει πολλές μελέτες και πολλές οριμάσεις έργων ταυτόχρονα, να έχει ξεκινήσει να το έχει οριμάσει και αυτό το έργο πια να περάσει έτοιμο από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς το συνεργατοποιημένο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η απορρόφηση του ΕΣΠΑ σε μια στιγμή που είναι στο τέλος της προγραμματικής περίοδου και πρέπει να έχει μεγάλη απορρόφηση, γιατί πια δεν απορροφήσεις θα γυρίσει πίσω. Και ταυτόχρονα θα ελαφρωθεί το εθνικό κομμάτι του, το εθνικό σκέλος, άρα μειώνεται και αυτό που μπορεί να γίνει το κομμάτι για το δημοτικό κενό. Για να το πούμε λίγο πιο προφανές, ότι δεν υπάρχει κανένας πραγματικός χρηματοδοτικός λόγος για τους οποίους να μην υλοποιηθούν τα έργα. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου και κανένας ουσιαστικός πολιτικός ή ιδεολογικός λόγος να μην υλοποιηθούν. Είναι για πρώτη φορά που τα έργα στην αυτοδιοίκηση από το Εθνικό ΠΟΠΟΕ δεν δόθηκαν σε λογική αλληλευθερησία και παλιότερα αυτή την λογική το ξέρουμε. Το Δημάρχο, θα ζητήσω την ανοχή σας και λιγότερο έλεγε για αυτό το ζήτημα δεν ήταν συνέδριο. Την πρώτη φορά θέλησα και το λέω και το κάνω επειδή προσωπικά έχουν γίνει ο προγραμματιλόγιμος. Όλη η υλοποίηση και η διαχείρισή του γίνεται από το ΜΟΤ και είχα και εγώ ένα μεγάλο κομμάτι της εποπτείας αυτού του πράγματος. Είναι λοιπόν για πρώτη φορά που στήθηκε ένα πρόγραμμα που δεν ήταν αυτό. Γινόταν για δεκαετίες, δεν το πάω σε καμία κυβέρνηση την ευθύνη, αλλά πηγαίνει ο Δήμαρχος στον Υπουργό, του λέει και τώρα που ήρθα η Υπουργέα του Δήμου κάτω από τον Ματούλας, δώσουν και 100.000 ευρώ ας πούμε, να φτιάξουμε την Ιδρυμαϊκή και μοιράζουν 16. Για πρώτη φορά είχαν προσκλήσεις με τεχνικά αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίες κρίθηκαν σε υπηρεσιακό επίπεδο και οι οποίες αφορούσαν μεγάλες ανάγκες που τις έχει πει και ήδη η αυτοδιοίκηση με το σκέφτο. Δηλαδή, τι προσκλήσεις είχαν στο φιλόδημο,
τι είχαν προσκλήσει για δίκτυα ίδρυση και δίκτυα αποχέτευση που θα αρχίσουν να πληρώνουν πρόστιμα τα επόμενα χρόνια για σχολεία, για κτίσιμο σχολείο, για αγροτική οδοποιία στην Ισραήλια που πολύ δίνει ιδίω οδηγίε που είναι προβλήματα. Αυτά είναι τα μεγάλα πρόγραμμα για επανάσταση κτηρίων που ανέφερε ο Σιμφεδάκη που ήταν στην επέκταση ενό προγράμματο του ΕΣΠΑ. Αυτά είναι τα φοβερά προγράμματα που έχουν μπει. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και την επίκυρη διάθεση, η κοινή εκτίμηση που πήγε στην αυτοδιοίκηση είναι ότι πράγματι ακολουθήθηκαν κάποιοι βασικοί κανόνε και βοηθήθηκαν τώρα στην μικρότερη δήμη να μπορέσουν να υποβάλουν, να φτάσουν στο τέλο τη διαδικασία, να πάρουν τα έργα και να στηριχθούν και για να τα υλοποιήσουν. Αν δεν υπάρχει, κατά τον ούτε δεν το λογικό σύμβουλο. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι πρέπει να πρέπει το πρόγραμμα να γίνει, αυτό πρέπει να είναι το έτοιμά μα να συνεχιστεί κανονικά πολύ σημαντικά και να γίνει. Πρόεδρε, εκτό του μικροφόνου. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, θέλει απλώς να λύσει το πρόγραμμα Φιλόδημος και να το ξαναδημιουργήσει υπό τη δική του παπέλα και σε αυτή τη διαδικασία να καλέσει όλους τους Δήμους να περάσουν μια βόλτα από το γραφείο του, να υποβάλουν τα εξαιρετήρια του προκειμένου να διαπραγματευτούν έχουν 4 έργα, θα μου μείνουν 4, 3, 2, κανένα, 1, 2 κλπ. Νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει, είναι λάθος και της Δημοκρατίας αν πράγματι θέλει να το κάνει, αν δεν θέλει και την παρεξηγούμε, νομίζω ότι πρέπει να καμαρίζει μέρες. Αλλά η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει, όλων των κομμάτων, όλων των αποχρώσεων, δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει και σε επίπεδο ΚΕΔΕ και τότε γιατί έχουν οι προσώπους και στην ΚΕΔΕ, ειδικά όταν είναι εδώ, δύο Δήμαρχοι είναι και πάνω από τα ξυπέρα, πρέπει να διεκδικήσει η αυτοδιοίκηση και να απαιτήσει από το Υπουργείο τα ενταγμένα έργα να υλοποιηθούν όπως μπορούν να υλοποιηθούν και από εκεί πέρα η κυβέρνηση κάθε δυνατότητα να βγάλει καινούργιες προσλήσεις με τους όρους, με τις διαδικασίες που θέλει, με τα χαρακτηριστικά της, με την πολιτική της. Νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί έτσι κι αλλιώς ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία, όταν λέω ας το κλείσουμε με τους υπάρχουν, γιατί εσείς μπορείτε να υλοποιηθούν και όλα. Αλλά στη μεγάλη τους πλειοψηφία πρόκειται για ένα βαθμό της οικονομίας και του έργου, της δημότητα, της εξωτερικής κοινωνίας. Αυτό όπως ένα σχόλιο. Όσο όμως θα παρακαλώ την κυβέρνηση να μιλήσουμε για το δημοτικό πρόγραμμα. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε και εμείς την ίδια διαφωνία που εξέφρασε και που είχαμε στην προηγούμενη ο κ. Λαρίσης. Δηλαδή, ένα τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλους μας τους στόχους δεν έχει καμία αξία για το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσει να ιεραρχήσει, να ελέγξει, να παρακολουθήσει. Να φτιάξουμε όσες λύσεις θέλουμε με όλες μας τις επιθυμίες και τα έργα που λίγο-λίγο τρέχουμε, αλλά κυρίως να πούμε τι πραγματικά γίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να καταλάβουμε όχι μόνο τι θα υλοποιηθεί, αλλά θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και κάνουμε κάποια στιγμή μια σύγκριση επιτυχή με το τεχνικό πρόγραμμα του 2019. Καταρχάς, βλέπουμε τα εξής. Ένα, εγώ άκουσα αυτό που είπε ο κ. Κοσούρος, ότι τα έργα που έχουν δημοσιευτεί δεν ξαναπαίνουν. Για εγώ τη σχολή αλλοπή. Εννοούμε άρα καινούργια δημοκράτηση. Υποθέτω για το υπόλοιπο κομμάτι. Ασφαλτοτάπητε και κάποιου συλλάθρων είναι καινούργιε δημοκρατίε. Γι' αυτό τα κομμάτια, εγώ θα έλεγα, είναι δυνατόν. Έχει περάσει μια τετραετία από τότε που καλώ και σα συγχαρήκαμε πάρα πολύ το ζήτημα τη σχέση των πεζοδρομίων στην ημερήσια διάταξη. 4 χρόνια μετά έχουμε κάνει πόσο, το 40% τη πόλη. Είναι ρυθμός αυτός που μπορεί να μας ικανοποιεί σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή να θέλουμε και να φτιάχνουμε τα πεζοδρόμια, ένα έργο τέλος πάντων, όσο μπορώ να καταλάβω, δεν είναι και το πιο δυσκολικό του κόσμου. Και για το οποίο φαίνεται να είμαστε ρυθμένοι να επιθέσουμε βήματα. Να θέλουμε 10 χρόνια, ας πούμε, για να το κάνουμε. Αυτό με ένα που δείχνει ότι ακόμα και αν μπαίνει στου προϋπολογισμού και κουτσά στραβά το χωράει, χρειάζεται μια γενναία απόφαση ότι θα υλοποιηθεί στην επόμενη, με 1, 2, 3 εργολαβίε, στην επόμενη διετία θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί. Αντίστοιχα, βλέπω έργα τα οποία έχω και ξαναλέω σε κάτι τεχνικό πρόγραμμα. Με αυτή την έννοια δεν είναι μόνο στα σχολεία. Γιατί τα έργα αυτά, όταν πρόκειται να γίνουν με του δικού μα ίδιου
θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Και αυτό αφορά από το χρωματισμό των σχολείων, μια σειρά που έκανε, ας πούμε, δεν θα πω ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει και ειδική σημασία για να κλείσω και να μην σας απασχολήσω άλλο, το κομμάτι της διαμόρφωσης προστασιμότητας για αμαία. Τι νόημα έχει να επανέρχεται ή να παίρνει στο τεχνικό πρόγραμμα ένα έργο, αυξάνεται τον προπολογισμό του, αντί για 350.000 νομίζω ήταν 6 και ήταν 500, όταν το είπαμε και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι, δηλαδή φέτος λέγαμε με βάση τον πίνακα του τεχνικού προγράμματος του περσινό, ότι θα έχουμε δαπανίσει 100.000 για τη διαμόρφωση προσβασιμότητας για αμαία. Προφανώς δεν το κάναμε. Και ερχόμαστε φέτος και λέμε, το βάζουμε τώρα, 500.000 ευρώ, το 20 δεν θα δαπανίσουμε τίποτα. Άρα είναι απολύτως ανόημο αυτό το έργο. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε, δεν θα βάζουμε σε μια προτεραιότητα. Γιατί μέσα σε ένα χρόνο προλαβαίνεις και να το οριμάσεις και να κάνεις τη μελέτη και να κάνεις τη δημοκράτηση. Α πούμε, θα κάνεις τη δαπάνηση. Ιδίως αν είναι ένα έργο που έγινε από παλιά και φαντάζομαι ότι υπάρχει μια εργασία στην τεχνική υπηρεσία. Και θα αρχίσουμε από το 21 και μετά θα κάνουμε την ολοκλήρωση του έργου. Πόσο πιστικό μπορεί να είναι αυτό και για εμάς και για τους πολίτες και για τον οποιοδήποτε, ότι τελικά δεν έχουμε ένα εντελώς ευχολόγιο όπως σωστά αναφέρθηκε πριν. Και εγώ κρατάω τελευταία μου παρατήρηση για το κομμάτι αυτό, επειδή έτυχε χθες και είχα μια συνεργασία με την κυρία Κοβέρο από την Τεχνική Υπηρεσία που μου έλεγε και μου προγραμμιάζει αυτό το δικό της το καημό για το ότι έχετε φτιάξει και το έχετε φτιάξει πηγαίνει και σε εσάς από την Δημοτική Αρχή που είχατε την ευθύνη και τη συγχαρητήρια δύο παιδικές χαρές με όργανα για παιδιά με αναπηρία και μου έλεγε ότι και έλεγα μόνο δεν έχω δει ένα παιδάκι με αναπηρία να χρησιμοποιεί τα παιχνίδια. Και κάποιες φορές τα χρησιμοποιούν αλλά παιδιά, δεν τα προσέχουν, δεν καταλαβαίνουν τη σκοπιμότητά τους κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κοινωνικά ζητήματα δεν γίνονται όλα με κατασκευές. Ή πρέπει να συνδυάζονται και με άλλες κοινωνικές πιο soft, θα σου πούμε έτσι, δραστηριότητες. Όταν μεταφράζουμε στον προπολογισμό, μπορεί να φτιάχνουμε ας πούμε παιδικές χαρές, να φτιάχνουμε ράμπες για αμαία ή οτιδήποτε και ταυτόχρονα. Δεν επενδύουμε χρήματα, δεν πάρουμε στην τάση για ένα ποσό για κοινωνικές δράσεις, για να πάμε να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους, για να τους φέρουμε στον χώρο που είναι προτάσιμο, για να τους γνωρίσουμε αυτό, για να καταλάβουμε και να μάθουμε και εμείς τι από αυτά μπορούμε να σχεδιάσουμε χωρίς την πράξη να μην βλέπει πάρα πολύ καλά και άμεσα να καταλάβουμε. Όταν αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουμε, τα προγράμματα μένουν στα χαρτιά. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς δεν θα ψηφίσουμε τίποτα. Ευχαριστώ τον κύριο Ζέντα, τον κύριο Τζάνα, από μόνο του κύριου Στρασβούργου, θα είμαι πολύ επιθετικό. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβει όλο το τεχνικό πρόγραμμα του κύριου, όπω έρχεται, όπω και ο κύριο Οικονόμου. Πάντα πρέπει να το βλέπουμε με κάτω από το πρίσμα των προτεραιοτήτων και των ιεραρχήσεων του Πάτη. Θεωρούμε ότι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα δεν θα τα αποκρίνει ούτε σε επίγουσες, ούτε σε σημαντικές ανάγκες που έχει ο λαός και ασφαλή. Θα θέλω για παράδειγμα να λέω ότι η σπήρωση καθόλου σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα να αποτυπώνεται, αν υπάρχει και σαν σκέψη να παίξουμε ένα πιοσοφιά, μια παιδική χαρά, ένα αθλητικό μέρος να πηγαίνουν τα παιδιά. Θα θέλαμε να μάθουμε τι σκέψη υπάρχει για την τύχωνη προσχολική αγωγή από το να κλείνουμε στο ΕΠΑ. Πρέπει να γίνει. Έπρεπε ήδη ο Δήμος μας να είναι εκεί. Πήραμε μια παράταση. Είναι υποχρεωτική η δίχρονη προσχολική αγωγή για τη λαϊκή συσφύρωση. Είναι μια πράξη που πρέπει το παιδί τα δύο χρόνια πριν πάει στο δημοτικό να πάει. Θα ήθελα λοιπόν ένα τεχνικό πρόγραμμα να τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Άλλο, με τα διευθυντικά έργα, τι γίνεται. Θα τα συνεχίσουμε όπως συνολικά, θα το δούμε με όλους τους Δήμους γύρω-γύρω ή θα φτιάχνουμε ένα έργο εδώ και μπορεί να πήγεται, ας πούμε, το παλιό Φάριο ή ο Άγιος και ο κάτω. Ή στην Άνω Νέα Σμήνη, εκεί στην ΕΠΕΞΕ, υπάρχει το μπορεί να είναι μικρό. Μπορούμε να το δούμε όμως και να γίνει με το κοντάρι. Τι θα γίνει με το αντισυστημικό έλεγχο. Είχαμε μια πρώτη ενημέρωση ότι έχει ξεκινήσει. Πού έχει φτάσει. Ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θα γίνει, δευτεροβάθμιο έλεγχο. Πέντε με την κίνηση τη γειτονιά. Άλλο, με τις δομές παραβάθμισης φροντίδας υγείας, ένα κέντρο υγείας.
το παλιό ΙΚΑ. Αυτή είναι η μοναδική πρωτοβάθμια που πήρε. Τι θα κάνουμε, δεν θα διαφορούσε 130.000 κατοίκους. Αυτά θα μπορούσε ένα τεχνικό πρόγραμμα κατά έτσι, άσχετα αν θα γίνουν σε ένα-δύο χρόνια. Όπως επίσης και να δίνουν κατηφόρμου και περισσότερα έργα στις τεχνικές υπηρεσίες. Πολλά έργα σαν αρχιπλησιασία μπορεί να πάρει, να μην πληρώνουν έξω. Δεν ξέρω σε τι βαθμό δίνουν έξω ή παίρνει τεχνική υπηρεσία. Για όλους αυτούς τους λόγους θα είμαστε αρχιπλησιακοί. Ο κ. Κομπάς. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψα μου να ξεκινήσω τοποθετούμενος επί της πολιτικής που θέλουμε να εκφράσει και που πρέπει να εκφράσει ένα τεχνικό βάσος. Και εδώ να κάνω μια μικρή αναδρομή. Πριν το 2010 και ιδιαίτερα πριν το 2000, όταν λέγαμε τεχνικό πρόγραμμα, εννοούσαμε μια καταγραφή των ανακών του Δήμου. Λέγαμε τι πιστεύεις ότι πρέπει να βάλουμε στο δημοσίου, αυτό. Ο άλλος εκείνο, τα βάζαμε όλα μας. Ερχόταν στη συνέχεια ο προϋπολογισμός, του έτους, και έδειχνε ποιο από τα έργα αυτά θα υλοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο λέγαμε ότι δεν έχει και νόημα να καταψηφίσει κανείς το τεχνικό πρόγραμμα. Περάσαμε στον Καλλικράτη από το 2011 και μετά, τα πράγματα άλλαξαν. Πλέον οι προϋπολογισμοί, και τότε, ξεκινώναμε και τον προϋπολογισμό, διότι στην προσπάθειά μας να δείξουμε ότι θα κάνουμε 2-3 από τα έργα αυτά που προγραμματίσαμε, βάζαμε κάποια έσοδα τα οποία ξέραμε ή υποψιαζόμασταν ότι δεν πρόκειται να τα εισπράξουμε και φτάναμε σε κάποιο προϋπολογισμό σε 60 εκατομμύρια. Αν θυμάμαι καλά κάτι νούμερα, 53 εκατομμύρια, 54 εκατομμύρια έχουμε τώρα. Σήμερα, μετά από Καλλικράτη, ένα τεχνικό πρόγραμμα, δόθηκε η ευκαιρία να προγραμματίσουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα ως καταγραφή των αναγκών, αλλά με την προοπτική και με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα έργα κανείς δεν λέει ότι θα τα δίνω στον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έτους. Και αυτό λέμε, το 2020 θα γίνει αυτό, το 2021 εκείνο και βάζουμε και την πληγή χρηματοδότησης. Όταν λέτε αναμενόμενα, όταν γράφει αναμενόμενο, είναι πράγματι, δεν λέμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως όραμα δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ η λέξη γιατί είχε αποποιηθεί. Αυτό λοιπόν που έχουμε στο μυαλό μας. Έχουμε σκοπό να το φτιάξουμε μέχρι το 2023. Μέχρι τότε θα το παλέψουμε και κατά πάσα πιθανότητα λέμε εμείς. Θα έχουμε βρει χρηματοδότηση. Αν δεν την έχουμε βρει, ακριβώς εκεί κρινόμαστε. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να μπορούμε να ξεκινήσουμε, να μπορούμε να μιλάμε για ένα έργο, βάζοντάς του στον προϋπολογισμό 1 ευρώ. Αυτό το ένα, βάζοντάς του στο τεχνικό πρόγραμμα 1 ευρώ και αυτό το 1 ευρώ το περνάμε στον προϋπολογισμό. Έτσι λοιπόν και κατεβάζουμε το ύψος των προϋπολογισμών και δεν φτάνουμε σε εκείνους τους ρυθμιστικούς προϋπολογισμούς που φτάναμε παλιότερα, που έφταναν διάφοροι εκείνοι. Και τα πράγματα είναι σαφέστερα και πιο νοικοκυρεμένα. Είπατε ο συνάδελφος ότι παρουσιάσαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα 126 εκατομμυρίων. Είναι πράγμα. Ένα πρόγραμμα 26 εκατομμυρίων σε 4 χρόνια, σε 5, δεν ξέρω σε πόσο πρόγραμμα, δεν το θυμάμαι. Για κοιτάξτε όμως, κάντε μια άθληση και κοιτάξτε στο 2020. Το σύνολο που προγραμματίζουμε, αυτό που πιστεύουμε μέσω του προϋπολογισμού μας ότι μπορεί να γίνει, είναι το 1.300, αν έχουμε πέσει κάτω. Σε ένα σύνολο επενδύσεων, όπως γράφει ο προϋπολογισμός ο φετινός, που υπερβαίνει τα 7 εκατομμύρια, εσείς τι λέτε, δεν θα μπορέσουμε από οικονομικής απόψεως να στηρίξουμε το τεχνικό μας πρόγραμμα στο συγκεκριμένο έτος. Τώρα, εάν δεν γίνουν όλα αυτά ο προγραμματισμός στο συγκεκριμένο έτος, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που όπως ξέρετε μας καταπετήσουν. Κατόπιν αυτού, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να πείτε καταψηφίζω το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν έχει νόημα. Ευχαριστώ. Κύριε Βρετό, ενημέρωσα πριν να κατάλαβα. Και είπα
είπα και είπα πριν από λίγο, κλείνει του καταλόγου, δεν μιλάει κανείς. Κανονικά αυτό είναι ο κ. Ζωτός που έπρεπε να μιλήσει. Θα μιλήσει λοιπόν ο κ. Ζωτός. Κοιτάξτε εσείς, αλλά από ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι, ναι. Είστε νομικός, είστε έξυπνος άνθρωπος και πρέπει να τηρούμε τον κανονισμό. Ναι, ναι. Ο κανονισμός όπως λέει ότι όταν συζητήσουν λαμβάνουν. Όταν καταγράφονται οι εμπιστευτικοί και ο καταγράφος, δεν μπορεί να καταγράφει τον λόγο γιατί είναι το παρατάσιο. Ψάξτε λοιπόν, μη χαλάμε να σας μετά. Μη χαλάμε τον χρόνο στο διαδικαστικά. Κάνε όλα στον άνθρωπο. Λοιπόν, ελάτε κύριε. Λοιπόν, συνάδελφοι, εγώ προσωπικά και η λαϊκή συσπηρωσία. Συνάδελφοι, παρακαλώ! Ελάτε κύριε Μονεδέ. Είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε και τις ανακρίβειες και τις ακρίβειες. Εδώ μέσα. Εντάξει, ο κύριος Κούπας παλιός, τέμπιος, να έχει υπομονή να πούει και τα καλά και τα κακά και τα λόγια και τα σωστά. Όλα τα. Ναι, μην κλείνω όμως κάτι. Διακόπτουμε, όλα θα τα λέμε εδώ. Λοιπόν, υπάρχει δημοκρατία. Λοιπόν, και αύριο θα τα λέμε. Ελάτε κύριε. Μην μου χαλάτε τώρα τον ειρμό. Πώς θα να μιλήσω, ένα σχολικέρα από εδώ, ένα μιλά από εκεί. Λοιπόν, 10 χρόνια δεν γίνονταν αυτό. Ξαφνικά τώρα όχι. Θα πατήσει εδώ. Λοιπόν, εγώ προσωπικά και λαϊκή συσπήρωση δεν υποτιμάμε τη δυνατότητα και την άσκηση πολιτική στα έργα τα οποία είχαν και φιλολογική κατεύθυνση. Για να μα αφήσει. Έτσι, είτε είναι πεζοδρόμια, είτε είναι άλλο νέα σπίτι, είτε είναι το ένα είτε το άλλο, είναι μια σημαντική πρόοδο μέσα και από την πίεση των δυνάμεων εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κατευθυνθούν πόροι και ειδικά από τα αποθηματικά του Δήμου σε λαϊκή κατεύθυνση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, είπε κάτι σωστό ο κ. Λαρίζης, όχι πολιτικά σωστό, ορθολογικό από άποψη λογιστική και μόνο άποψη. Ότι είπε η τεχνική υπηρεσία ότι ένα 800 θα μπορέσει φέτος να φτάσει σε κάθε περίπτωση ό,τι κάνει εμείς προϋπολογίζουμε ή προθέτουμε σαν έργο. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι αυτό γίνεται γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη κεντρική αντιλαϊκή πολιτική στην έννοια χρηματοδότηση και τη τοπική διοίκηση. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε από την προηγούμενη ούτε από τη συλλογική κυβέρνηση να αναπτύσσει εκείνη την πολιτική και ειδικά σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Για να λύνει καθημερινές ανάγκες της κάθε πόλης και οπωσδήποτε και της πόλης μας. Ως εκ τούτου λοιπόν ο περιορισμός αυτός ο λογιστικός που υπάρχει είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ακολουθητέας αντιλαϊκής πολιτικής. Χρόνια τώρα η οποία επί εποχής μνημονίων και ακόμα συνεχίζεται και γι' αυτό και αυτό που ο κύριος Πάντος πάει να γίνει πλέον να καπηλευτεί και να δοθεί αγιονομασία στην υποτιθέμενη υποχρηματοδότηση μέσα από προγράμματα που πάνε να κάνει η νέα ηγεσία του Υπουργείου και των Υπόλοιπων. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι μια τέτοια διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και αν σέβουμε την έννοια οραματική κτλ. Κτλ., το όραμα και η οραματική πολιτική είναι ουσιαστικά προεκλογική πολιτική. Εδώ πρέπει να είναι μια ρεαλιστική πολιτική των δυνατοτήτων οι οποίες υπάρχουν μέσα από αυτά τα δεδομένα που είπαμε και των επιλογών που υπάρχουν. Βλέπετε ότι τα ΕΣΠΑ και τα μεγάλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για μόλ, είναι για το ένα, είναι για το άλλο, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Δεν είναι για να φτιάξει σχολεία η Νέα Σμύρνη, να φτιάξει σταθμούς πρωτοβάθμιους σταθμούς υγείας. Δεν είναι για να φτιάξει κοινωνική πολιτική στα επίπεδα των παιδιών με αναπηρία που υπόθηκε κλπ. Είναι μια πολιτική η οποία έχει συγκεκριμένη στόχευση και συγκεκριμένη χρηματοδότηση για συγκεκριμένο κέρδος. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά πρέπει και εμείς πραγματικά να αξιολογήσουμε ποιο από αυτό το εκθεσιολόγιο που μας παρατίθεται εδώ καλύπτει μέσα από αυτά τα δεδομένα πρώτον λαϊκές ανάγκες που πρέπει να προηγηθούν έναντι άλλων έργων και δεύτερον να έχουμε ένα διεκδικητικό χαρακτήρα στην έννοια της χρηματοδότησης και την βελτίωση των λαϊκών αναγκών και των αναγκών όλης της πόλης μας. Με την έννοια αυτή, χωρίς να υποτιμούμε ούτε ευαισθησίες ούτε διαθέσεις, είμαστε αναγκασμένοι να ψηφίσουμε κατά της πρότασης ακριβώς για να διεκδικήσουμε και να υλοποιήσουμε έργα λαϊκών αναγκών. Ευχαριστώ τον κύριο Βετό, κύριο Σοκονόμου. Όχι, εγώ θέλω. Εσείς κύριε Βετό, που θέλετε. Ένα λεπτό. Πραγματικά το τεχνικό πρόγραμμα δεν αποτελεί παρά ένα ευχολόγιο.
οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις των έργων που προβλέπονται είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Θέληση δηλαδή. Θέληση να τα κάνουμε. Και υπάρχουν και έργα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν αυτή την έργα. Δηλαδή το κτίσιμο ενός νέου σχολείου, η ανέγερση ενός κέντρου υγείας, γιατί όχι. Γιατί να μην πούν και αυτά. Με αναμενόμενη χρηματοδότηση. Να μην πούν και αυτά. Όπως είπε βεβαίως προηγουμένως ο κ. Ρεζός, οι χρηματοδοτήσεις των ΕΣΠΑ αλλά και των προγραμμάτων της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Ευρωπαϊκής είναι συγκεκριμένες. Είναι ουσιακές. Κατευθύνονται προς τα εκεί από όπου οι επιχειρηματίες στην πραγματικότητα θα κάνουν τεράστια κέρδη. Γι' αυτό τον λόγο γίνονται. Υπ' αυτή την έννοια, το να ψηφίσουμε σαν παράδειγμα, σαν ανατροπή στην πόλη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι σαν να ψηφίζουμε ένα ευκολόγητο. Απλώς η στάση μας θα είναι από εκεί. Ένα σχόλιο, γιατί πάλι και πέρα από τον τρόπο και εμάς δεν μας αρέσει, μας ερεθίζει. Δηλαδή, πρωτοδότησε και ο Νίκος Αβρακής, ο Παναγιώτης, ο Πάνος είναι πάρα πολύ έντονος από τα κομμάτια και πολύ κακοψυχικός. Όποιος είναι εδώ και νομίζει ότι η πολιτική είναι δευτερεύουσα και ότι τα θέματα είναι προσωπικά, δεν συμπαθούν κάποιον, ελάτε παιδιά εδώ να διοικήσουμε, να κάνουμε διαχείριση γιατί μας ψηφίζουν χίλιοι άνθρωποι, 800-600 κλπ. Κάνει τεράστιο λάθος. Το ξαναλέω και το λέω από πρώτη στιγμή. Τεράστιο λάθος. Όποιος προσεγγίζει τα ζητήματα με αυτόν τον τρόπο, επειδή νομίζω ότι είναι καλό διαχειριστή. Και όποιος δεν έχει προβλέψει. Και πολιτικά συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, καταρχάς αυτοαναιρείται. Αν δεν υποτιμά, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει ότι βάζει αυτόν τον κόλπο, αν δεν υποτιμά τον εαυτό του. Προφανώς καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα και μια τεχνική παρατήρηση επί του προγράμματος. Πέρα από τον σχεδιασμό, ο οποίος είναι αποσπασματικός και είναι ξεκάθαρο αυτό, ακούστηκε να καταφυγήσετε από την ίδια σας την παράταξη κάποια θέματα από αυτού. Άρα και εσείς ομολογείτε ότι είναι αποσπασματικό, αλλά εσείς δεν έχετε μπει καθόλου στη διαδικασία να βάλετε και ζητήματα τα οποία έχει σε βάθος τετραετίας, για τα οποία υποχρεούται ο ίδιος ο Δήμος. Δηλαδή τα τοπικά χωρικά σχέδια, δήμαρχε, δεν τα έχετε σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά έχετε, ναι, το λέω σαν, αλλά έχετε, είχατε τον εσωτερικό κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας και σας έπιασε πρεμούρα να το ψηφίσετε, δώσατε και κάτι χιλιάρικα και σε αυτόν τον προπολογισμό δεν τον έχετε. Αυτό για να βλέπουμε ότι και η πατεριοποίηση των θεμάτων είναι πολιτικό ζήτημα. Και η υλοποίησή του. Και όποιος νομίζει το αντίθετο, εδώ είμαστε να το δούμε και σε βάση τετραετίας. Ευχαριστώ τον κύριο Παπλόπουλο. Περνάμε σε δευτερολογία του κύριου Κουτεράκη. Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Συνάδελφε. Κύριε Δήμαρχε, για όσους παρακολουθούν τα δημοτικά συμβούλια και δεν παρίστανται απλώς, εσείς είστε από αυτούς που τα παρακολουθούν. Θυμίζω στη συζήτηση για τον Άνταρ, που σας είπα απλώς παράδειγμα. Κύριε Δήμαρχε, η γνώση η δική μας και η πληροφόρηση είναι ότι το ακίνητο έχει βάδι. Και μας είπατε, χωρίς να φταίτε σε αυτό, δεν κάνω καμία κριτική, μου είπε η δικηγόρος, ποιον, το ιδιοκτήτη, ότι δεν έχει κανένα βάρος. Ξέρετε πόσο απέχουμε από εκείνη τη συζήτηση, τουλάχιστον 10 μήνες. Και ερχόμαστε σήμερα μετά από 10 μήνες για να πούμε τι, πολύ σωστά το λέτε, τι να κάνετε. Το ακίνητο έχει πάρει και είστε σε ένα δρόμημα το οποίο συμπαραστεκόμαστε, γιατί εμείς θέλουμε τον άνθρωπο. Αν διαφωνούμε στο τι θα γίνει, όπως και διαφωνήσαμε πλευρές από εδώ πλευράς, αλλά θέλουμε τον άνθρωπο. Αλλά όταν λέτε κάτι, συνήθως τότε αντιμετωπίζαμε όταν αμφισβητούσε κάτι μία, όχι από εσάς προσωπικά, την Κορία. Κύριε Κούπα, μπορείτε να μας πείτε
εσείς που ξέρετε δεν είστε υπεύθυνος του τεχνικού προγράμματος, αλλά είστε υπεύθυνος του προϋπολογισμού. Πόσα από αυτά τα σημαντικά πράγματα που έχετε στο τεχνικό πρόγραμμα, έστω και από αυτά σημαντικά, για έργο των 300.000, έχουμε κάνει έναρξη κωδικών στον προϋπολογισμό. Ναι, γιατί εγώ διαπιστώνω, παραδείγματος χάρη και ενδεικτικά, ακόμα και αυτή τη μεγάλη συζήτηση για την ανακύκλωση και τα ΚΕΔΕΣΥ, έχουμε ένα ευρώ στον προϋπολογισμό. Χάθηκε ο κόσμος να βάζαμε 10-20.000 για να το ξεκινήσουμε. Για τη μελέτη του υπογείου σταθμού, τη μελέτη όχι η κατασκευή του υπογείου, να κάνουμε υπόγειο κάτω από το σημερινό καράς καθαριότητας που το έχετε βάλει εδώ 250.000, προφανώς δεν θα σας χρηματοδοτήσει κανένας για τη μελέτη αυτή, το έργο μπορεί ίσως, αλλά τη μελέτη όχι. Γιατί δεν ανοίγουμε ένα κωδικό με 20, 30, 40, 50.000 για να δημοκρατήσουμε τη μελέτη? Γιατί μας βάζετε μέσα στο θετικό πρόγραμμα και τελείωσα πράγματα απλά. Δεν λέω γιατί δεν βάλατε ένα τμήμα των 5 εκατομμυρίων που λέτε θα κάνω την ανάπλαση της πλαστείας. Εγώ λέω τη μελετούλα του καράς, ανοίξετε ένα κωδικό με 20, 30, 40.000. Αυτό που θέλει να κάνει ο κ. Περιπέτης και εμείς συμφωνούμε τώρα που είπε ότι δεν θα γίνει και σε εκείνο το κόμμα το Καρδεσίπ και το κέντρο ανακύκλωση. Πάρτε, ανοίξτε τους 5 κωδικούς από αυτά τα μικρά, για να δούμε ότι κάποια από αυτά που είναι εφικτά και που έτσι κι αλλιώς θα γίνουν από δικά μας λεφτά μπαίνουν σε μια διαδικασία του να τα δημοκρατήσετε, του να τα προχωρήσετε. Τώρα ένα ευρωδάκι θα έχετε βάλει όλα αυτά στην υπόλοιπη. Όλα ένα ευρωδάκι. Λοιπόν, συνάδελφε, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η κουβέντα για το τεχνικό πρόγραμμα. Εκείνο που ήθελα να πω είναι τώρα να με εγκαλείτε γιατί καθυστερώ την αγορά του άσοσου. Γιατί πραγματικά δεν έχει βάλει τίποτα. Αν είχα προχωρήσει στην αγορά από τη στιγμή που υπάρχουν βάλει, τότε θα με εγκαλούσατε. Αυτή τη στιγμή εγώ θέλω για να τον αγοράσω να είναι κατάλληλος. Αλλά αυτή είναι και η απόφαση του αντιπροσωπευτικού. Κύριε Διευρωκη, αυτό είναι αυτονόητο και αυτή είναι και η απόφαση. Αυτό είναι και η απόφαση. Αυτό είναι και η απόφαση. Αυτό είναι και η απόφαση. Κωδικοί με ένα ευρώ είναι μόνο και μόνο για να υπάρχει ο κωδικός. Σε μια αναμόρφωση, αν θα βρεθεί κάποιο πρόγραμμα, αν θα βρεθούμε στην ανάγκη, σε μια αναμόρφωση βάζουμε λεφτά στο κωδικό και από εκεί και στρα προχωράει. Τα υποχρεότητες που είπαμε να ολοκληρωθούν τα έργα που έχουν ξεκινήσει, έτσι, από μια και την άλλη είναι. Όπως θα μιλήσουμε γιατί ανέφερε το πεζοδρόμιο ο κύριος Πάντος, όταν θα μιλήσουμε για το θέμα θα πούμε τι έχουν γίνει και τι πρόκειται να γίνει τώρα. Άρα πρέπει να ξέρετε ότι οι προτεραιότητες υπάρχουν. Και αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες είναι την ολοκλήρωση των έργων, έτσι τα οποία είναι πολλά που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Νέα Φιλιώνη, και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά να ξέρετε ότι είναι προς τις προτεραιότητες είναι ο παιδικός σταθμός, τις προτεραιότητες είναι αν αγοράσουμε τον άντρο να διαμορφώσουμε σε ένα πολιτιστικό χώρο και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία. Τι είναι σχολεία, δεν είναι. Ονομαστική ψηφοφορία, κύριε Αναγκοπούλου. Ναι, κύριος Κρίς. Ναι, κυρία Βελιγιάννη. Ναι, ο κύριος Κορνιδάρης. Ναι, ο κύριος Κούπας. Ναι. Ναι, ο κύριος Γιατζίδης. Ναι. Ναι, ο κύριος Συρίβος. Ναι. Ναι, ο κύριος Κλειδόπουλος. Ναι, κυρία Καρδιόφη. Ναι, ο κύριος Δημάκης. Ναι. Ναι, κυρία Παραγωγή. Ναι. Ναι, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ναι. Ναι, ο κύριος Ζαβόσου. Από, ο κύριος Βασιλιάν. Ναι. Ναι, ο κύριος Κουτελάκης. Όχι, κυρία Κοπάκη. Όχι, κυρία Αγγελίδη. Όχι, κύριος Καστόλης. Από, ο κύριος Μάτσιος. Όχι, κύριος Ουρμίνος. Όχι. Όχι, κυρία Κουτετέ. Όχι, κυρία Γαλανοπούλου. Όχι, κυρία Κασίμη. Όχι, κύριος Αναγνωστόπουλος. Όχι, κύριος Λαρίσης. Ναι, ο κύριος Κουκάς. Ναι. Ναι, ο κύριος Αβιανός. Ναι. Ναι, ο κύριος Καραγινός. Ναι. Ναι, κυρία Καραγιά. Ναι. Ναι, ο κύριος Βολ.
Μητροπολίτας. Ναι, ο κ. Παυλόπουλος. Όχι. Όχι, κ. Βαρκουρέλη. Όχι. Όχι, κ. Μουζάλας. Όχι. Όχι, κ. Πάντος. Όχι. Όχι, κ. Κωνσταντινίου. Όχι, κ. Κυλάνης. Όχι. Όχι, κ. Βρετός. Όχι. Όχι, κ. Βαρκούλης, αποχώρησε. Ο κ. Ζέφας. Όχι. Όχι, κ. Σιγωνόπουλος. Απέτυχε. Ο κ. Πρόεδρος. Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπατικών» με αριθμό μελέτης 18-2019 για ένα τμήμα 2 παύλα ομάδα β' βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και 4 ομάδα δελτά φυσικό αέριο για εκτίμηση οχημάτων. Κύριο Δήμα. Συνάδελφε, ο διαγωνισμός 169.769. Ο διαγωνισμός και η διαγώνηση δεν πήγε ενδιαφέρον. Πήγαμε στην νέα ανεξάρτητη διαρχή δημοσίων συμβάσεων και μας αριστούθηκε να μετάμε την νέα δεύτερη παραγωγή για την πρώτη διαβενζίνη και φυσικό αέριο. Υπάρχουν ερωτήσεις, συνάδελφοι. Τοποθετήσεις. Υπάρχουν αρνητικές ψηφίες. Ψηφίζεται ο κόμματος στο υπαριθμό 4. Υπαριθμό 5. Αποστολή αναγνωριστικών στοιχείων Β' τριμήνου 2019. Και το 5 και το 6 παρακαλώ να ομαδοποιήσουμε γιατί είναι πολλά το ίδιο πράγμα. Πολιτικά στοιχεία Β' και Γ' τριμήνου. Ρωτήσει ο κύριος εδώ. Πού αποστέλλουν τα στοιχεία. Πού αποστέλλουν τα στοιχεία. Ο κύριος εδώ. Σωστά τα διατύπωσα.
μας δείχνουν την κατάσταση του Δήμου στο κάθε τρίμηνο. Σήμερα έχουμε μπροστά μας το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο είναι κακολογικό. Δηλαδή είναι ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Ιούνιος. Για να δούμε τι μας παρουσιάζει ο κύριος Κούπας. Μας παρουσιάζει ότι σε αυτό το τρίμηνο εκδόθηκαν εντάλματα, άρα έγιναν τα πάρνες, νόμιμες και εντάλματοποιήθηκαν, έτοιμες προς πληρωμή, 14.777.000. Και από αυτά τα 14 εκατομμύρια πληρώθηκαν τα 12.800. Δηλαδή, στο τέλος του Ιουνίου του 2019, λέω εγώ για να με διορθώσει ο κ. Κούπας, είχατε στο ταμείο σας απλήρωτα, σκοπίμως, πρωτοφανές την τελευταία δεκαετία στο Δήμο, 1.800.000 απλήρωτα. Και ρωτώ, αφού το διαθέσιμο του Δήμου, όπως θα ισχυριστείτε και στον προϋπολογισμό, είναι μια χαρά, γιατί αυτό το τρίμηνο, δεν θυμάμαι το προηγούμενο, κάνατε τέτοια συγκράτηση πληρωμών, γιατί αυξήσατε πρωτοφανώς τα τελευταία πολλά χρόνια για το Δήμο και επιχειριών του Δήμου και επιχειριών τόσο πολύ το απλήρωτο, ίσως για να εμφανίσετε στις εκλογές ότι το χρηματικό σας υπόλοιπο είναι 11 εκατομμύρια, ενώ ήταν απλήρωτες την ίδια ώρα οικονομικές υποχρεώσεις, ενταλματοποιηθέτες, όχι ενταλματοποιηθήσες, όχι αναληφθήσες. Υποχρεώσεις που είχαν γίνει εντάλματα. Έτοιμα για πληρωμή, όχι τι είχατε αναλάβει τις υποχρεώσεις, τα αφήναμε. Και πέρασαν οι εκλογές. Λέω πω. Ήρθε το τρίτο τρίμηνο. Και είχατε στο τρίτο τρίμηνο 1.200. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Κούπα? Γιατί ο Δήμος με τα μεγάλα χρηματικά υπόλοιπα έχει απλήρωτα εντάλματα από το 1.800 του Ιουνίου στο 1.200 στο τέλος του Σεπτεμβρίου? Και συνεχίζω να πω, τι είναι αυτό που σε συνέχεια των παρατηρήσεων ή τον εντοπισμό των δικών μας σας κάνει την 1η Νοεμβρίου να έχετε διατάξει, σε εισαγωγικά το διατάξει, στάση πληρωμό στο Δήμο? Γιατί τον Ιούνιο ο Δήμος, κατόπιν εντολών σας, δεν πλήρωσε τίποτε άλλο, κατά την άποψή μου ή κατά την πληροφόρησή μου, εκτός από ανελαστικές υποχρεώσεις, δηλαδή μισθοδοσίες, φως, νερό, τηλέφωνο και ασφαλιστικά ταμεία. Καμία προμήθεια, καμία επιχορήγηση, κανέναν εργολάβο, κανένα προμηθευτή, κανένα μη απαιτητή δαπάνη. Μόνο τις σκληρά υποχρεωτικές δαπάνες. Και τι σας ανάγκασε, αν αυτό είναι αληθές, γιατί είναι? Γιατί αν δεν είναι, φέρετε μας τις πληρωμές του Νοεμβρίου. Εάν δεν είναι, γιατί είναι, φέρτε μας την επόμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο που σε αυτόν τον ένα μήνα τι πληρωμές κάνατε. Για να δείτε την αλήθεια των λεγόμενων. Ή να με διαψεύσετε πανηγυρικά και να σας ζητήσω δημοσίως συγγνώμη. Θα σας πω, σας αδίκησα. Πληρώσατε πολύ παραπάνω από αυτά που εγώ υπολόγισα και που σας λέω ότι κάνετε στάση πληρωμών. Θα μου πείτε τώρα, γιατί να κάνω στάση πληρωμών? Κάνετε στάση πληρωμών, κύριε Κούπα, γιατί θέλετε να εμφανίσετε στη συζήτηση του προϋπολογισμού που έχουμε μετά πλασματικότατο το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου. Δεν πρόκειται παρακάτω, θα τα πούμε ενδεχομένως στον προϋπολογισμό να το συζητήσουμε. Αλλά η συγκράτηση δαπανών και τελειώνει. Η συγκράτηση επιπληρωμής ενταλματοποιημένων υποχρεώσεων και η στάση πληρωμών του Δήμου από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν σήμερα δυνατό. Εγώ μιλάω για 1η Νοεμβρίου μέχρι εκεί
νομίζω μέχρι εκεί λέω με 30 Νοεμβρίου, με 29 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι τα οικονομικά του Δήμου μπορεί να αποτυπώνουν το ΦΘΑ, μάλιστα, αλλά συνάδουν και συμπεράσματα. Ότι κατρακυλάται το Δήμο με πολύ δύσκολη, με πάρα πολύ δύσκολη, αν θέλετε, πρωτοβουλία ανέλυξης στο οικονομικό του Δήμου. Το Δήμο τον έχετε από τα 12 εκατομμύρια που είχε φτάσει κάποτε το χρηματικό σας υπόλοιπο, αυτά που φυλάσσοντας στην τράπεζα ή είχατε στην τράπεζα για την άνεση, το φτάσατε στα 6.900 στις 30 Οκτωβρίου, χωρίς να βάζω σε αυτή τη δόση των ΚΑΠ. Μαζί με τη δόση των ΚΑΠ ήταν, που την παίρνουμε και τη δίνουμε αμέσως για πληρωμές των εργαζομένων, ήταν 6.900 συν την ΚΑΠ 500.000. Το 12 εκατομμύρια 100.000 που είπατε κάποτε, σε 1,5 χρόνο το κάνατε 7. Και το ερώτημα που μπαίνει και τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, είναι τι σκέφτεστε να κάνετε και πώς αυτό θα το πούμε μετά, με τι πρωτοβουλίες θα ανατάξετε αυτή την κατρακύλα. Γιατί μπορεί για εσάς να μην είναι κατρακύλα, το σέβομαι. Μια χαρά πάμε, ας φτάσουμε στο μηδέν. Okay. Με τι θα την ανακόψετε. Δεν έχετε λαϊκές πολιτικές, δεν έχετε επιδοματικές πολιτικές, δεν έχετε κοινωνικά προγράμματα, πούμε, μάλιστα κύριε. Πήραμε αυτά τα λεφτά και τα κάναμε εκεί που έπρεπε να πάνε. Πού πάνε. Χωρίς να ασκούμε κοινωνική πολιτική, τελεία, τα υπόλοιπα στον προϋπολογισμό. Εμείς σε αυτό, ανεξαρτήτως τι ψηφίσαμε, μετά από πολύ έλεγχο που κάναμε, χωρίς την, δεν θυμάμαι, στην οικονομική να ψηφίσαμε το ταμιακό απολογισμό, σήμερα δεν θα το καταψηφίσουμε, γιατί δεν αμφισβητούμε την άποψή μου. Τα συμπεράσματα αναδείξαμε, το μελετήσαμε και αναδείξαμε και θα ψηφίσουμε λευκό. Συνάδελφοι, υπάρχουν άλλοι και να είσαι συνάδελφοι. Μια κοβέντα να πω, μια κοβέντα. Εκτός από τη λευκή ψήφο του κ. Κουδελάκη και φαντάζομαι την παράταξή του, υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί αρνητικά για τη λευκή ψήφο. Ο κύριος δεν μας πω, δεν μπορεί κατά. Εμείς ψηφίζουμε κατά με το περιεχόμενο που είπαμε. Εσείς κύριε Κονόμου, εσείς λοιπόν έχουμε τη λευκή ψήφο από τον κύριο Κουτελάκη, την κυρία Αγγελίδου, την κυρία Ήλια Κοβάκη, τον κύριο Σουβίνο, την κυρία Κασίνη, την κυρία Ποτετέ, τον κύριο Μάντζιο, την κυρία Κατανοπούλου, έτσι τον κύριο Παυλόπουλο, έτσι και τον κύριο Κουτελάκη, τον κύριο Κουτζάλα, η κυρία Παπαδρέα, τον κύριο Πάντο. Είμαστε επιθετημένοι. Έτσι. Και κατά έχουμε τον κύριο Ζέρβα, τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Βρετό και τον κύριο Τζουλάνη. Ψηφίζεται λοιπόν κατά πλειοψηφία το υπαριθμό 8. Το υπαριθμό 9. Έτσι. Α, ήταν το, συγγνώμη, συγγνώμη, ήταν το 5 και 6, εγώ κάνω λάθος. Ζητώ συγγνώμη, παραπάνω το 5 και 6 για να Είχα κάνει το 2018 για την κάλυψη των υπολογικών αναγκών καθόλου.
ελάχιστα χρονών θέρμανση των σχολείων, ήταν έφυγε στι 20.000. Δεν είχαν κάνει την καταγραφή, την κάνουμε τώρα την καταγραφή και θα προείδουμε 10.900 στην πρώτη βάθμια και 10.000 στη δεύτερη βάθμια. Υπάρχουν αντιρρήσει, συνάδελφοι. Όχι, όχι. Ψηφίζεται ομόφωνα το υπαριθμό 8. Υπαριθμό είναι έγκριση 1% τη υπολίτευση ποσού 50.000 ευρώ. Για την δημιουργία των αγώνων των σχολείων του Δήμου, ας πάρουμε θέση. Να κάνω μια παρατήρηση εδώ πέρα, στην κύριο Σαρδιανός, παρακαλώ, στην ομοποίηση του υπολογισμού, είχαμε πει για 70.000, θα πέντε για Αφήσαμε 50.000 και σαν Γιάννη, τα αφήσαμε 50.000. Είχαμε περάσει την αναμόρφωση 70, αλλά επειδή έχει έρθει η τακτική, είχαμε και αυτά τα 10.000 για τη θέρμανση, Είναι η χωροθέτηση της Αγίας Θεοφανή, τα πανηγύρια της Αγίας Χωρικής, Αγίας Παρασκευής και Αγίων Αναγκύρων, τα οποία στα δύο κύρια του Εκδοτήμα λέγεται για την αγορά από τους δυσάδελφους και η Πρωτομανιά είναι τα σημεία αυτά της πλατείας τα οποία πληστηρούν ελεύθερα και βάζουμε τα διαφορετικά διαφορετικά. Υπάρχει και την ελληνική υπηρεσία σε διάγραμμα το αστοκείο το οποίο γνωστό που λένε ήταν πάρα πολύ μεγάλα από όποιο σχέδιο μπορεί να το πιστώ. Να έχουμε εδώ και εδώ τα έχουμε. Αλλά θα έχετε πάρει και την ελληνική υπηρεσία. Συνάδελφοι, υπάρχουν ερωτήσεις από αυτού. Υπάρχουν τοποθετήσεις, αντιρρήσεις, ομόφωνα το υπαριστώ. Εκτός από τα Χριστουγεννιάτικα κομμένα δέντρα. Από την κυρία Μεταναγούλου για τα κομμένα δέντρα. Είναι το τοποθέτησή τα. Πάντα. Κάτι που λέει. Δεν ενδιαφέρει, δεν θέλω. Κομμένα δέντρα, το έχω έρκατε επανάληψη. Έγινε η κυρία Μεταναγούλου, τα διγράφει. Άρα ήταν πλειοψηφία. Γιατί η κυρία Μεταναγούλου, μάλλον ομόφωνα, αλλά με την παρέμβαση, με την παρατήρηση για τα κομμένα δέντρα τα αληθινά αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, υπαριθμό 11. Αφαιρούν σε ορισμένα σημεία περίπου πέρα από το σούπερ
είναι κατάσταση η οποία βλέπουμε και ενδεχομένως υπάρχουν δυσκολίες στο να ανατραπούν. Αλλά πρέπει να ανατραπούν αυτές οι δομές. Διότι τι να το κάνω εγώ αν φτιάξει το κομμάτι που είναι λόγω δέντρων, λόγω τεχνιών, δεν είναι ομαλό. Όταν περιορίζει τον χώρο του πεζοδρομίου, η νησίδα που φτιάχτηκε κάποτε με ένα φυτό μέσα και γύρω-γύρω ένα χώμα ολόκληρο που τελικώς προκαλεί τους πεζούς αυτό το πράγμα. Διότι άλλο να το κάνει στον χώρο του που είναι σωστό και αλλά όχι όμως στον χώρο που συνοδείται από τους πεζούς. Αυτό πριν γίνεται η εργολαβία πρέπει να καταγράφεται αυτού του είδους η πέραση που κάνουν και να αποκαθίσταται. Διότι όταν φέρνει μετά το συνεργείο, δεν είναι τίποτα προσώπηση στον πεζό. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό δεν είναι κάτι, αυτό θα ωφελήσει τους δημότες, άρα και το έργο του δείχνει. Δεν είναι δύσκολο να χαρτογραφηθεί αυτό, παίρνει και μισοβούλια. Αν την περάσετε, η νησί δεν περπατιέται στα πεζοδρόμια. Εξαιτίας αυτού που κάνετε. Ας δώσετε κατεύθυνση τέτοια στην εργολαβία, έτσι ώστε το δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν και αν το κάνουν, είναι κακώς το κάνουν. Ευχαριστώ. Να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέει το κυρία Κοπάκη. Πρέπει να γίνει κανονισμό στο Δήμο, ώστε να εξασφαλίσει τουλάχιστον 2 μέτρα, 1,5 μέτρα, ώστε να τολάχει στο κλάδο τη απόσπαση πρόσβαση στο πεζό. Θα συμφωνώ από όλα αυτά, κυρία Κοπάκη. Από ό,τι εξασφαλιστούν 1,5 μέτρα, 2 μέτρα, ξέρω πώ είναι το απαραίτητο τη απόσπαση. Από εκεί πέρα μπορούν να βάλουν νησίδε παράλληλα στο πεζοδρόμιο και έχει κάποιο να αποτελεί εμπόδιο για το. Κύριε Δήμαρχε, μια που ανοίχτηκε έτσι μια κουβέντα, θέλω να σας πω ένα πολίτη μου καθηγητή, και πήγα και το είδα. Αγία Σκοτεινή 19, υπάρχει μια καφετέρια μπαρ που έχουν καταλάβει το πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο όλα είναι γύρω στα 2 μέτρα, ένα 80-80, μπορούσε να καταλάβει την καφετέρια με προέκταση του έφυγου έτσι, σε ύψος περίπου 80 πόρτα. Θέλω να το δείτε αυτό, αν είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια ή μπορούμε να κάνουμε κάποιο να το περιορίσουμε. Αυτό έχει καταγγείλει πολύ σημαντικό. Αγία Σκοτεινής 19. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι το θέμα του πεζοδρομίου δεν πρέπει να το βλέπουμε ελαφρά την καρδιά. Είναι πάρα πολύ βασικό για το καθημερινό μας πολιτισμό. Και πάνω εκεί πέρα κρίνεται και η δημοκρατικότητα της κοινωνίας μας. Δηλαδή, η δόλωση των ατόμων με αναγκαιριά θα πρέπει να είναι ιεραρχικά πρώτη. Δεν έχουν εμπειρία, είναι και τα άτομα που διαφέρει να πρέπει στις εργολαβίες. Δεν έχουν εμπειρία να ξέρω πώς ακριβώς γίνονται, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια ασφαλιστική δικλίδα, ώστε όταν ολοκληρώνει τα πεζοδρόμια να μην γίνονται ξανά πάρκι για αυτοκίνητα, αλλά να υπάρχει ένας τρόπος να μπορούν τα άτομα με αναγκαιρία να κυκλοφορούν ελεύθερα. Και τα κυκλοφορήματα που διαπώνται, δηλαδή αν τα φτιάχνουν τα πεζοδρόμια να ξαναγίνουν πάρκι για τους ιδιοκτήτες, αυτό είναι το νόημα. Αυτό ευχαριστώ. Μία, ας πούμε, πρόταση στην ιεράρχηση των πεζοδρομίων, στο οποίο φτιάχνεται πέρα από αυτά τα πεζοδρόμια που έχουν τρόπο με την κοινωνία. Θα έλεγα η τεχνική υπηρεσία να κάνει ένα σχεδιασμό ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα περιοχών προς το κέντρο μέσω των πεζοδρομίων. Τι εννοώ, ότι δεν έχει νόημα να φτιάξουμε το οικοδομικό τετράγωνο βία του Δωδεκανήσου γύρω-γύρω, ενώ έχει περισσότερο νόημα να φτιάξουμε, ας πούμε, ένα πεζοδρόμιο, μια σειρά που θα οδηγεί, ξέρω εγώ, από τον Πανιόνιο και ασφάλεια στην κεντρική πλατεία ή στα σημεία ρυθμής και λειτουργίας της πόλης. Άρα θα πρότεινα να δει η τεχνική υπηρεσία ένα σχεδιασμό
των πεζοδρομίων, ώστε αντιλάβουν την ασφάλεια να κατεβαίνουν οι περιοχές, οι γειτονιές στο κέντρο και Τούμπανη ή από την Αγία Παρασκευή ή από το Βερόπουλο, ή να υπάρξει ένας σχεδιασμός πέρα της επικινδυνότητας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Πολύ σημαντικό επίσης να εξασφαλίσουν την απρόσκοπη πρόσβαση γύρω από σχολικά σε ερωτήματα. Δεν είναι μόνο η πρόσβαση από την άμυνα στην καρδιά. Γύρω από σχολικά σε ερωτήματα, ιδιαίτερα σε ερωτήματα που είναι σε μεγάλα μισθού που τάξουν, όπως είναι η Ξενοπόλη, όπως είναι η Σοφία, όπως είναι η Αιγαίο, εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει απρόσκοπη πρόσβαση σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Κυρία Κασέμπη. Εγώ θέλω να πω κάτι για τα πεζοδρόμια σχετικά. Συνήθως και ο Δήμος το κάνει αυτό. Τοποθετούνται κάγκελα πρόσωπο με το αντίθρωπο. Όταν έρχεσαι και του πρέπει να ανοίξει πόρτα, δεν μπορεί να ανοίξει. Αναγκαστικά μπορεί να ανοίξει από τον δρόμο και την έπρεπε να σκοτώσει αυτό το κίνητο. Μα αυτό γιατί το κάνει εμεί. Από ό,τι είχα ασχοληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κάτι σαν τη μία που θα τοποθετηθεί στην περιοχή μα, η αστυνομία βάζει 90 τουλάχιστον πόρτου μέσα από τον αντίθρωπο. Εμεί βάζουμε ο Δήμος, θα μου πει και το κακό παράδειγμα. Βάζουμε κάγκελα, πρόσωπο ακριβώς. Πώς θα πεις την πόρτα άλλη να κατέβει. Είτε ο συνοδηγός, είτε ο οδηγός, ανάλογα με τον πυρόη που έχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλέον. Δείτε το λίγο. Ένα παράδειγμα είναι την μέρη μέση. Ελάτε να παρκάρει, να έχεις την πόρτα. Δεν μπορείτε. Είναι πρόσωπο. Δεν πρέπει έτσι. Πρέπει να είναι 90 πόντους μέσα. Τώρα, να κάνω καταγγελία η γειτονιά, θα σε πάνε ένα στον άλλο, δεν είναι σωστό. Πρέπει ο Δήμος, την υπηρεσία του να το τακτοποιήσει. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σύμμαχε, στο σώμα θα τοποθετηθώ και εγώ για ένα λεπτό για το θέμα αυτό. Για ένα λεπτό. Εγώ θα είμαι πιο αυστηρός από όλους σας. Επειδή είμαστε σε αυτή την πόλη που μεγαλώσει και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, εγώ θα μιλήσω για όλο αυτό το χάος που υπάρχει με τα τραπεζοκαθίσματα, την έλλειψη των ελευθέρων χώρων. Όχι μόνο για την προσβασιμότητα στα ΜΕΑ. Εγώ θα μιλήσω και για τις διαβάσεις. Θα μιλήσω για την Περιζέλη που κλείνουμε δεξιά. Και δεν μπορεί να στρίψει κάποιο που σταματήσει αριστερά και κλείνει το ρεύμα μέχρι την πλατεία. Θα μιλήσω και τα πεζοδρόμια από την πρώτη φορά. Το πρώτο δημοτικό για να είναι κάποιο πλατεία πρέπει να πει 42 φορές το δρόμο. Βάρκε, κυβότια, πάνω στα πεζοδρόμια. Σε άλλου γειτονικού δήμου έχουν επιβάλει αυστηρότατα πρόστιμα. Στην όπωση 60 μέρες αφαίρεση αδεία και πτώματο όποιο παγκάρει και τα έχουν μάλιστα. Εγώ θέλω να γίνω φοβερά αυστηρό. Να κάνω μια συζήτηση. Να κάνω μια συζήτηση και με του καταστηματάρχε. Να πούμε να πούμε σε ένα πλαίσιο σοβαρό και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Άμα δείτε τι γίνεται στην Ομίου, επειδή είμαι αυτοίπο και αυτό τη μάχη σε καθημερινή βάση 20 ώρε την ημέρα, θα φρίξετε. Αν έρθει η εποχή αστυνομίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, δεν ισχύουν 4 μπλοκ κλήσεις. 4 μπλοκ κλείνουν τον δρόμο που έχει περικαρακώσει για να κάνουν την αποχώρηση των εμπορευμάτων. Είναι μόνο ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητα. Στους κάδους που έχουμε φτιάξει ακόμα δεν τους έχουμε ανοίξει, παρκάνουν συνεχώς μπροστά. Στα μετά και το πρωί για 3 τέταρτα. Και πονάμε. Το ίδιο γίνεται για όλα τα έργα. Παρκάρει κάποιο μπροστά στην εμπορική, λίγο πιο επέκτο. Και είναι μέσα στην καρδιά τα αυτοκίνητα. Αυτό πρέπει να λυθεί και τα πεζοδρόμια άμεσα, κύριε Δημαρχέ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε ένα θέμα, ειδικό θέμα για αυτό το θέμα. Γιατί καθημερινά το σύνολο των παραπώνων και των οφλήσεων προέρχονται από αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν έγινε ποτέ χρησιμοποίηση από τον τόπο. Αν κάνατε χρησιμοποίηση, θα γίνει λίγο τα καφέ που μια μισή νέα καφέ. Κοντά. Τα προσδοκαθίσματα και εμείς. Ευχαριστώ. Ελάτε και πως αντιμετωπίσεις τα αφήνουμε από εκεί μας στην Ομία. Δεν μπορούμε να έχουμε μια μεθοδολογία να έρθουμε εδώ εις μια ώρα την ημέρα να έρθουμε σε μια τάξη. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να στις διαβάσεις των πεζών, τουλάχιστον λίγα από τα χρόνια, να πέρα από το δρόμο να διευκολύνουν τους ΑΜΕΑ, να διευκολύνουν τους πεζούς, γιατί έχει παρατηρηθεί. Να περνάει ο ΑΜΕΑ με τον αναπηρικό του καροτσάκι και να πέφτει κάτω ο πεζός. Υπάρχουν συγκεκριμένα δύο χαρακτηριστικά ανθρώπων σε διαβάσεις της νέας περίπτωσης.
θα προβλεφθεί στην Ελένη. Πολιτιστικά γιατί να προβλεφθούμε εδώ, βλέπουμε εγωχούμενους να βρίσκουν τον πεζό, ο οποίος έχει προτεραιότητα. Για μην γίνεται να περάσετε στις διαφάσεις του ομίλου, πρέπει να αποκαλώνετε αυτό το κύριο. Όλες τότε να τους δώσουν και στις Ζιμπάμπουε θα απαντάνε. Εδώ δεν είναι σαν να ξέρω ότι σε 7 μήνες θα σταματήσει γιατί δεν το φανάρι. Αυτή είναι η αγωγή μας. Θα μπορούσε να άλλη φορά. Πάρε το σπαδεχτή που μπορεί να γίνει δικός. Αν σας προφέρεις με τον Μόρο Αλεξάνδρου, πάρε το πρώτο καλύτερο το πατανόρο. Πάρε το σπαδεχτή. Το πρόβλημα που υπάρχει στα πεζοδρόμια δεν κάνουμε ανακατασκευή. Κάνουμε συγκλίνη στο πεζοδρόμιο. Τώρα, να ξέρετε, αυτά που είπε η κυρία Κοβέρτα Μαρτέλη, πραγματικά έχει πολύ δίκιο. Αλλά αυτό το κάνει στην Ελλάδα, δεν μπορεί εύκολα να το αλλάξει. Γιατί έχουν φυτέψει εκεί πέρα. Έχετε είτε χαμηλή λάστιση είτε κάποιο δέντρο. Και εσύ, αν θα πας να το χαλάσεις, θα πρέπει να κόψεις τα φυτά, πρέπει να κόψεις το δέντρο, το ακαναρτούν και ακυρούν οι κάτοικοι. Εγώ θέλω να πω ότι όταν ήμουν αντιδήμαρχος παιδείας, πέρασε τεχνικός υπηρεσιών και μου ζητούσαν να φτιάξω πεζοδρόμιο, τους έλεγα να φτιάξω το πεζοδρόμιο, αλλά θα σας βάλω κολονάκι. Κανένας απολύτως δεν ήθελε να βάλουμε κολονάκι. Έλεγε εντάξει, καλύτερα να το φτιάξεις. Αυτή τη στιγμή θα μεγαλύνουν τα περισσότερα του πεζοδρόμια και χρησιμοποιείται και θέσεις πέρα. Εγώ λοιπόν τους έλεγα, θα σου φτιάξω το πεζοδρόμιο. Θα σου φτιάξω να σου βάλω το κολονάκι. Κανένας από αυτούς δεν ήθελε να το φτιάξει και να βάλει το κολονάκι. Είναι δύσκολο το θέμα. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την ευθύνη των πεζοδρομίων σαν δημόσιο. Αλλά επειδή είναι δύσκολες εποχές που περνάνε οι δημότες και δεν έχουν να πάρουν, ξέρω εγώ, μετρέλες στις πολυκατοικίες τους, εγώ τώρα να τους υποχρεώσω να φτιάξουν το πεζοδρόμιο είναι λίγα και δύσκολο. Επειδή έχουμε μια άνεση οικονομική, αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διαδικασία με τις δύο προηγούμενες αγοραδίες και με αυτή την αγοραδία να συντηρήσουμε τα πεζοδρόμια. Όχι ανακατασκευή των πεζοδρομίων, που μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Με όλα αυτά που συζητήσαμε, συνάδελφοι, θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό θέμα ψηφίζεται ομόφωνα. Ψηφίζεται ομόφωνα, ολοκληρώθηκε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο με 10 λεπτά διάλειμμα καθώς τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, όσοι ενδιαφέρονται για την χωροταξία και οικονομία, να συναντηθούμε για να δώσουμε μια λύση. Κύριε Παναγιώτη, εμείς είμαστε εδώ απλώς. Θα συναντηθείτε.